Το ψάχνουμε, το ψάχνουμε. Τελικά παρουσιάστηκε. Είναι το νέο Kia Sportage. Αλλά πρώτα πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον Διευθυντή Επικοινωνίας της Kia Ελλάς, τον κύριο Θανάση Αγγελή. Κύριε Αγγελή, καλή σας μέρα. Καλημέρα Τάσο μου, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές του Libero και πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή τη δικιά σου του Safety. Safety Car. Πήγαμε στον Ενικό, οπότε πάμε στον Ενικό κατευθείαν. Θανάση λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, καταρχήν πώς είσαι κάτω στην Αθήνα, όλα καλά? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Και πώς να μην έχω είναι... ξεπεράσει πολλά θέματα. Έτσι. Και πάμε για το επόμενο βήμα. Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστήσω που μπόρεσε και βρήκε χρόνο να μπορέσουμε να πούμε στην εκπομπή δύο πράγματα. Παρουσιάστηκε λοιπόν το αναμενόμενο νέο Kia Sportage. Δύο πραγματάκια έτσι για αρχή να καταλάβει ο κόσμος τι εστί Kia Sportage, εστί το Sportage για την Kia. Το Kia Sportage είναι ένα μεσαίο SUV αυτοκίνητο, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μπήκε πριν από 28 χρόνια στην αγορά αυτή των SUV, με διαφορετικά βέβαια, σε ένα διαφορετικό μοτίβο και ένα διαφορετικό πλαίσιο. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε για να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία των SUV στην Ευρώπη. Συνδυάζει ένα κομψό και μειώδη μοντέρνο εξωτερικό σχεδιασμό με ένα κορυφαίο εσωτερικό υψηλής ποιότητας, το οποίο ενσωματώνει για πρώτη φορά και σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο μια ενσωματωμένη κριτή οθόνη που φιλοξενεί τις τελευταίες εξελίξεις τεχνολογίας συνδεσιμότητας. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο τόσο εξωτερικά σε ό,τι έχει να κάνει την σχεδίαση όσο και εσωτερικά δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο μοντέλο τέταρτης γενιάς. Εδώ μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πέμπτης γενιάς και να πούμε ότι ξεκίνησε η παραγωγή του αυτοκινήτου του Sportage δεύτερης γενιάς στο νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Kia στην Ζιλίνα της Σλοβακίας, όπως είπα, το 2006. Τότε μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί πάνω από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα στο εργοστάσιο αυτό και αν συμπεριλάβουμε όλες τις γενιές του Kia Sportage ξεπερνούν τις 4,5 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό που μας είπατε στην παρουσίαση είναι το ότι το Kia Sportage βγήκε από ένα λευκό χαρτί και ότι πραγματικά δίνει την εταιρική ταυτότητα στο μέλλον της μάρκας. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε τώρα εδώ και ένα χρόνο για μια μεταμόρφωση της Kia με ένα καινούριο λογότυπο, το οποίο λογότυπο πίσω από αυτό το λογότυπο κρύβονται πολλές αξίες αναφορικές το τι θα μας δώσει η Kia στο μέλλον. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει τον εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει την τεχνολογία, διασύνδεση συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας, καθώς επίσης και το σύνολο των κινητήρων, που φέρνει μια σειρά πολύ ισχυρών και αποδοτικών κινητήρων, δίζελ και βενζίνης, καθώς και των υβριδικών και ηλεκτροκίνητων εκδόσεων, συνδυάζοντας τετρακίνηση, συνδυάζοντας αυτόματα κυκώτια, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, και γι' αυτό και εξάλλου η Kia παίζει σε ένα ταμπλό πολύ premium πλέον. Όντως, κακά τα ψέματα, η Kia έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έρχεται πραγματικά να μπει σιγά σιγά στην premium κατηγορία και το καταφέρνει, κακά τα ψέματα, με τα μοντέλα τα οποία βγάζει και τους εξοπλισμούς που δίνει στα μοντέλα. Εν τω μεταξύ, στην παρουσία σου, ο κ. Χριστοφορίδης αναφέρθηκε ότι οι τεχνολογίες που φέρνει πλέον το νέο Kia Sportage θα έχει πολλή διάδραση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου. Συνέχεια λέει, είναι τελείως διαφορετικό το πώς πλέον θα υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα μέσα στο αυτοκίνητο και πώς θα επικοινωνεί ο οδηγός με το αυτοκίνητο. Σίγουρα αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τις οθόνες οι οποίες ενσωματώνονται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια υψηλής τεχνολογίας οθόνη 12,5 ίντσων και συνδυάζει πλέον προηγμένα και πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου που αποτελούν το κέντρο της διασύνδεσης οδηγού και επιβατών. Mm-hmm. Και ανάλογα λειτουργούμε τη λειτουργικότητα και των αναγκών χρήσης. Αυτά σίγουρα τα συστήματα έχουν δημιουργηθεί για να είναι εύχρηστα, εξαιρετικά διαστητικά και απαλά στην αφή. Αυτό που ανέφερες προηγουμένως και που επί της ουσίας ανέφερε ο κ. Χριστοφορίδης,
είναι ότι το προηγμένο λογισμικό συνδεσιμότητας στο νέο σπόρτατ επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με το αυτοκίνητό τους από απόσταση. Υπάρχει μια εφαρμογή smartphone Kia Connect που είναι πολύ εύχριστη και διαδραστική. Όχι μόνο η συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και η τεχνολογία που εφαρμόζεται μέσω της εφαρμογής αυτής, που δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε βασικά χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου. Όπως ας πούμε, μπορούν να ελέγξουν με ένα άγγιγμα και να ελέγξουν ότι οι πόρτες του Sportage είναι κλειστές και κλειδωμένες, αλλά και να ενημερωθούν πού ακριβώς έχουν παρκάρει. Δηλαδή, διάφορα τέτοια, αυτά είναι τα συστήματα που επί της ουσίας μπορείς να παρατηρήσεις χωρίς να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο στη μακρόθεν. Μεγάλωσε το Kia Sportage. Περισσότερα λίτρα στο port bagage, περισσότερη χώρο στους, ειδικά για τους πίσω επιβάτες. Η άνεση σε όλη το μεγαλείο πλέον στο Kia Sportage. Αλλά το θέμα είναι και τι πάμε και στους κινητήρες. Έχουμε δει τον κινητήρα, τον έχει το Hyundai το Tucson. Πλέον και το Kia Sportage εφοδιάζεται με τον ίδιο κινητήρα. Σίγουρα το νέο Sportage λανσάρεται με μια πλήρη γκάμα, μπορούμε να πούμε, ισχυρών και αποδοτικών κινητήρων, όπως ανέφερε και προηγουμένως, και που συμπεριλαμβάνουν υπερσύγχρονες και υβριδικές και εξελικτισμένες τεχνολογίες. Αυτό. Από την αρχή της εξέλιξης του Sportage τοποθετήθηκαν, μιλάμε πάντα για το Sportage 5 γενιάς, τοποθετήθηκαν νέοι υπερσύγχρονοι κινητήρες. Όπως είναι ας πούμε ο 1600 Turbo GDI της Kia, ο οποίος έχει ένα πρωτοποριακό σύστημα μεταβλητού χρονισμού, το CVVD. Εσύ, εντάξει, αν γνωρίζεις από αυτοκίνητο, το ξέρεις ότι είναι μια εξελιγμένη τεχνολογία που ελέγχει τη διάρκεια ανοίγματος των βαλβίδων για να βελτιώσει δραματικά την απόδοση, την οικονομία καυσίμου, καθώς και τις εκπομπές ρήπων. Όλοι οι κινητήρες, πέραν τούτου, ας πούμε, μπορούμε να αναφέρουμε ότι στο χειροκίνητο κυβότιο ο συμπλέκτη λειτουργεί με ένα καινούριο σύστημα. Έχουμε τον νέο συμπλέκτη IMT, ο οποίος πλέον συνδέεται ηλεκτρονικά με ένα σύστημα στο αυτοκίνητο και επί της ουσίας δεν υπάρχουν ούτε καλωδιώσεις, μάλλον υπάρχουν καλωδιώσεις, αλλά δεν υπάρχουν συστήματα που υπήρχαν σε προηγούμενες γενιές. Ο κινητήρας, ο 1600, όπως ανέφερα, ο TGDI της Kia, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ενσωματώνονται όλες τις τεχνολογίες και τα υβριδικά συστήματα και οι ηλεκτροκίνητες εκδόσεις. Να πούμε ότι εκτός από την υβριδική έκδοση, η οποία αποδίδει 230 άλογα, υπάρχει και ο plug-in κινητήρας του Sportage, ο οποίος αποδίδει 265 άλογα. Αυτοί βασίζονται στον κινητήρα 1600 Turbo. Επίσης, να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ο 1600 diesel κινητήρας, ο οποίος αποδίδει σε δύο εκδόσεις, 115 και 136 άλογα. Εμείς στην ελληνική αγορά θα εισάγουμε μόνο τον ένα κινητήρα, τον 136 άλογο. Και κάτι για το οποίο μας αναφέρθηκε στην παρουσίαση είναι ότι μετά από απόφαση της αγωγικής ότι θα υπάρχουν στην Ελλάδα, ενώ έχουμε έκδοση με κινητήρα ιστορικής καύσης χωρίς υβριδικό σύστημα, η Kia εδώ, η εισαγωγική, αποφάσισε να φέρει μόνο υβριδικά συστήματα και plug-in hybrid μοντέλα. Δεν θα φέρει καθόλου, μόνο το Sportage με κινητήρα ιστορικής καύσης. Δεν είναι τυχαία επιλογή τελικά αυτή που έκανε ή που θέλει να κάνει για το μέλλον η Kia. Εντάξει, εδώ οι Κορεάτες έχουν δύο μάρκες, έχουν τη Hyundai και την Kia. Στην κάθε μάρκα δίνουν διαφορετικούς κινητήρες, διαφορετικές εκδόσεις. Υπάρχει μια κοινή βάση, αλλά ο κάθε κινητήρας εξελίσσεται τελείως διαφορετικά για τις δύο μάρκες. Η τοποθέτηση και των δύο μαρκών είναι τελείως διαφορετική, όπως και τα μοντέλα. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση σε ό,τι έχει και αφορά σε αυτό που είπες προηγουμένως. Αυτή είναι η επιλογή της Kia. Ελπίζω να τη βγει στο μέλλον και θεωρώ ότι θα τη βγει. Δεν αποφασίζετε στοιχεία εκεί στην εισαγωγή να μην φέρετε καθόλου μοντέλο με κινητήρα χειροκίνητο και να πάτε μόνο σε εξηλεκτρισμένα πλέον μοντέλα με υβριδικά συστήματα, είτε ήπια είτε plug-in hybrid μοντέλα. Όλα ωραία στο κοινό. Γιατί η Kia δεν έχει. Πες, θα δράσει. Όχι, να πω ότι ήθελα να αναφέρω με βάση αυτό που είπες για την εγγύηση της Kia, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ότι είναι μία από τις καλύτερες εγγυήσεις που υπάρχει αυτή τη στιγμή
στην ελληνική αγορά. Μιλάμε για 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και πέραν τούτου να αναφέρω ότι στην τιμή την η οποία θα ακολουθήσει και θα με ρωτήσει, είμαι σίγουρος. Η επόμενη ερώτηση ήταν. Η επόμενη ερώτηση. Να πούμε ότι στην τιμή αυτή την οποία θα αναφέρω και από την οποία ξεκινά η βασική έκδοση, που μόνο βασική δεν είναι, η Dynamic ας πούμε, ενσωματώνει δωρεάν πενταετές σέρβις. Δηλαδή και 7 χρόνια εργοστασία εγγύηση και 5 ετές δωρεάν σέρβις και η τιμή. Και η τιμή εκείνης είναι 29.990. Που μιλάμε για την έκδοση 1600 τούβο με τα 150 άλογα με χειροκίνητο σασμάν. Μάλιστα. Πάντα μιλάμε για συνοδευόμενη από ήπιο υβριδικό σύστημα, γιατί όπως ανέφερε εσύ προηγουμένως και κάναμε τη συζήτηση, δε αποφάσισε να μην εισάγει συμβατικούς κινητήρες, αλλά να τους συνδέει από κάποιο υβριδικό σύστημα. 29.990 ξεκινάει το νέο Kia Sportage. Αναμενόμενη τιμή, σύμφωνα και με τον αγωνισμό και με ό,τι συμβαίνει με την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια και μια που λέμε κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Κάποιος που θα θέλει να πάει να δει το νέο Kia Sportage, και το θέμα είναι ότι υπάρχουν πλέον διαθέσιμα τεστ drive σε αντιπροσώπους, έτσι είναι κύριε Αγγελή? Έτσι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, εγώ σήμερα που θέλω να πάω να κλείσω το νέο Kia Sportage, πότε θα το πάρω? Υπάρχει έτοιμο παράδοτο? Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί το φαινόμενο αυτό με τα chip είναι μεγάλο και δεν βλέπουμε να τελειώνει εύκολα. Σαφώς και υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα σε πολύ συγκεκριμένες εκδόσεις. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να πάει σε κάποια ειδική παραγγελία ή να πάει σε κάποια διαφορετική έκδοση, θα πρέπει να περιμένει 5 με 6 μήνες. Δυστυχώς η αγορά όπως έχει διαμορφωθεί και σε σχέση με την παραγωγή και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το νέο Sportage, και έχει φανεί πριν ακόμα λανθαριστεί το αυτοκίνητο πόσες παραγγελίες παίρνουμε την ημέρα, που πιστεύουμε θα πουλήσουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από αυτά τα οποία έχουμε προβλέψει, αρκεί να υπάρχει παραγωγή να μπορεί να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή, ετοιμοπαράδοτο, υπάρχουν σίγουρα συγκεκριμένες εκδόσεις. Και όταν λέμε ετοιμοπαράδοτο, εννοούμε άμεσα ή περιμένουμε? Άμεσα. Άμεσα αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εκδόσεις και από εκεί πέρα, ό,τι θέλει κάποιος να αγοράσει. Γιατί να σας πω κάτι, να σας πω, δεν είναι μόνο η εκδόση, είναι και το χρώμα που επιθυμεί κάποιος. Σωστά. Έχουμε και αυτό. Ναι, έχει προμηθευτεί η εισαγωγή κάποια μοντέλα για την κάλυψη των αναγκών της, σε αντιπροσωπείες, βιτρίνες, σε και κάποια να υπάρχουν διαθέσιμα για πούληση, αλλά όλα αυτά πάλι έρχονται και αλλάζουν σύμφωνα με συμφωνίες που κάνει η εισαγωγική με το εργοστάσιο. Γιατί το εργοστάσιο θέλει να βγάλει, δεν είναι ότι θέλουν να πουλήσουν οι άνθρωποι, θέλουν να βγάλουν, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καλύψουν πόσες αγορές. Αλλά τουλάχιστον η ελληνική φρόντιση και έκανε κάποιες παραγγελίες νωρίτερα από κάποιες άλλες χώρες, οπότε είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Οπότε, 7 χρόνια εργοστασία εγγύηση, 5 χρόνια δωρεάν σέρβις, 29.990 ξεκινάει, έχουμε τιμή για την πιο καλή έκδοση του Kia Sportage, να δούμε πόσο φτάνει. Ποια θέλετε να σας πω, ποια είναι η την πιο κορυφαία καλή θεωρείτε εσείς? Τι GT Line. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, με χειροκίνητο σασμάν ή με αυτόματο σασμάν. Ωραία, θα σας αναφέρω κάτι. Σε ό,τι έχει να κάνει το Sportage 1600 με τα 180, με τα 180 άλογα, η τιμή είναι 32.290 και μιλάμε για αυτόματη έκδοση. Γιατί το 1600 με τα 180 άλογα βγαίνει μόνο σε αυτόματη, σε αυτόματο. Η καλύτερη έκδοση κοστίζει 38.790. Πάντα συνοδευόμενη με αυτό που είπαμε και αναφέραμε προηγουμένως σε σχέση με το πενταετές δωρεάν σέρβις. Κύριε Αγγελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και αφιέρωσατε χρόνο έτσι να πούμε 5 πράγματα για το νέο Kia Sportage. Υπάρχει λοιπόν σε αντιπροσωπείες, test drive υπάρχουν, έχει δώσει εισαγωγική, οπότε
καλό θα είναι ο κόσμος να πάει να το δει από κοντά και να καταλάβει το τι εστί το νέο Kia Sportage. Και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω να δώσαμε ένα στίγμα του νέου Kia Sportage στους ακροατές του Safety Car. Κύριε Αγγελή, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα.